Γεια σας. Μόλις είδα τη χειρότερη δυνία της ζωής μου. Βέβαια, τι περιμένεις τη σχολή. Ναι. Όταν έρχεσαι σε αυτή τη σχολή, και... καλά πράγματα δεν γίνονται ποτέ. Κάνει και κρύο, τέλειο. Διεθνείς τη σχολή μου. Με βλέπουν που βλογκάρω, δεν μπορώ, σταματά. Και επιτέλους θα πάω σπίτι. Μου λείπει πολύ το σπιτάκι μου, το αγαπώ το σπιτάκι μου. Εννοείται πως δεν θα έρθει μαζί μου. Αυτό πάντα, όταν έρχεσαι στη θεολογική σου, λείπει το σπίτι του σχολείου. Ναι. Δεν ξανάρχομαι μέσα στη σχολή. Μην περάσετε θεολογική, παιδιά, ακούστε με. Μην το κάνετε. Καλύτερα ιταλική φιλολογία, ισπανική φιλολογία. Καλύτερα όλα, τα πάντα. Καλύτερα να πάτε, δεν ξέρω. Ναι. Και η πίτσα που φάγαμε ήταν απέσια και κρύα. Γιατί? Όχι, γιατί ήταν ωραία. Έπρεπε να είχα φάει κρέπα με λευκή σοκολάτα και μαλτίζερ και μπισκότο. Όχι, χαίρεσαι, κύριε. Την επόμενη φορά. Αχ, δεν έχει καλή πόσα. Από εκείνο ο φιλισμός. Ναι. Αλλά... είναι πορτοκαλιές ζωή. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη και ετοιμαζόμαστε να πάμε στο Erasmus Party του 8Ball. Αυτά. Το λεωφορείο δεν πέρασε ποτέ, οπότε περπατάμε μέχρι να φτάσουμε. Είμαστε σε καλό δρόμο. Τι πιστεύεις, Δημήτρη? Πού είναι? Φτάνουμε! Και ελπίζουμε να έχει κόσμο. Αν δεν έχει κόσμο τώρα... δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Τρώμε μπουγάτσα και ο Δημήτρης Κάικη. Εγώ δεν δοκιμάζω καν το σιγά. Θα καώ. Δεν καίει. Δεν θα ακουμούς. Καίει. Φτύση είναι. Καίει. Σκέφτη μας σας άγγιξε αυτό όμως και απλά δεν σε βρέπει το τέτοιο. Δάκρυσα. Όλο. Έλα έτσι. Δάκρυσα. Τι ωραία που είμαστε στο λεωφορείο και δεν έχει κόσμο επιτέλους. Παιδιά, συγγνώμη που δεν πολύ βλογκάρω, αλλά γενικά έχω αποφασίσει ότι τα social media τρώνε μεγάλο χρόνο από την καθημερινότητά μου. Not. Απλά δεν έτυχε να βλογκάρω πολύ. Εδώ βλέπετε τη βαλίτσα του Δημήτρη. Ο Δημήτρης φεύγει, πάει Ιταλία. Και θέλω κι εγώ να πάω Ιταλία, αλλά δεν θα πάω. Πάμε Sugar Angel με τον Δημήτρη, γιατί ήθελα γλυκό. Και ό,τι θέλω το παίρνω, γνωστό. Πού είσαι, Δημήτρη? Αυτό είναι. Ναι, σ' αρέσει. Δημήτρη,